από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Ο Γεροκαλίνικος ήταν γνώστης της ρωσικής γλώσσας και βοηθούσε πνευματικά τους πέριξ ασκουμένους Ρώσους, οι οποίοι τον οικονομούσαν και στην ζωοτροφία του. Είχε αλληλογραφία με πολλούς Ρώσους. Παρέμενε έγκλειστος στην μάνδρα του και δεν έβγαινε ποτέ έξω από αυτήν. Τις νύχτες δεν κοιμόταν καθόλου. Το πρωί ξεκουραζόταν. Τα μαγουλά του ήταν μαύρα από την γκαζόλαμπα με άσπρες γραμμές που σχημάτιζαν τα δάκρυα. Όταν έρεαν, καθάριζαν το πρόσωπό του σχηματίζοντας άσπρες γραμμές. Διάβαζε πολύ και έγραφε πολλά γράμματα. Όταν ο Γεροκαλίνικος ο ησυχαστής έδωσε την λύση στην αίρεση των ονοματολατρών, ο τσάρος έστειλε τον υπασπιστή του και τον παρασημοφόρησε. Ρώτησε τον γέρο Δανιήλ αν πρέπει να δεχθεί το παράσημο και του είπε να το κρατήσει, μήπως αργότερα ξαναπαρουσιαστεί η αίρεση. Μετά το παράσημο ακολούθησε και χρηματική αμοιβή. Σκεφτόταν τι να κάνουν τα χρήματα. Ήθελε να κάνουν εκκλησία Κυριακό στα Καρούλια, αλλά η Λαύρα δεν έδωσε ευλογία. Ο υπασπιστής πρότεινε να κάνουν δρόμο και ο Γεροκαλίνικος απάντησε να πει στον τζάρο αν φτιάξει δρόμους στο Άγιον Όρος, βασιλείαν Θεού δεν θα κληρονομήσει. Ο τσάρος δέχθηκε την φωτισμένη συμβολή του Γεροκαλίνικου, γιατί τον είχε σε ευλάβεια. Στην καλύβη των αγιοριτών πατέρων της Καψάλας ζούσε ένας μοναχός ονόματι Κάλιστος με τον γέροντά του, Ρουμάνη στην καταγωγή. Ο πατέρας Κάλιστος παρεκάλεσε τον γέροντά του και έκτισαν εκκλησάκι προς τιμήν των αγιοριτών πατέρων, διότι τους είχε σε ευλάβεια. Ο γέροντάς του είπε να προσέξει να μην εγκαταλείψει ποτέ το κελί για να μην φύγει και ο άγγελος που φυλάγει το θυσιαστήριο. Έζησε μόνος του στο κελί μετά την κοίμηση του γέροντός του πολλά χρόνια. Στο γύρας του έπαθαν τα έντερά του και τον παρακαλούσαν να τον πάρουν άλλοι πατέρες στα κελιά τους να τον γυροκομίσουν. Εκείνος όμως πιστός στην υπόσχεση προς τον γέροντά του παρέμεινε στο κελί. Άναβε το καντήλι κάνοντας υπομονή στον πόνο του για να μην φύγει ο άγγελος. Στο τέλος τον βρήκαν και κοιμημένον στο στασίδι. Ο Γεροκάλιστος, ο Σιμωνοπετρίτης, έζησε 70 χρόνια στο μοναστήρι του. Ποτέ δεν βγήκε στον κόσμο και μόνο 2-3 φορές ανέβηκε στις Καριές. Το μοναστήρι του Καρακάλου, παλαιά, για 100 περίπου χρόνια είχε ερημώσει από πατέρες. 2-3 ασκητές από τα γύρω κελιά πήγαιναν και άναβαν τα καντήλια. Πολλές φορές έβλεπαν 12 ξυπόλυτους ευάσμιους να βγαίνουν από την πόρτα της εκκλησίας και να χάνονται. Ήταν οι 12 Απόστολοι, στους οποίους τιμάται το μοναστήρι. Έλεγαν οι παλαιοί Καρακαλινοί, το Αγίου Νικολάου και ένας πατέρας να είναι μόνος στο μοναστήρι πρέπει να κάνει αγρυπνία. Παλαιά, κάποια χρονιά του Αγίου Γεδεών είπαν οι πατέρες να μην κάνουν πανήγυρι. Αλλά τόσο στενοχωρέθηκε ο Άγιος που δεν πέρασαν 2-3 ώρες και έβρεξε πολύ ώστε γέμισε η εκκλησία νερά.
Κάποτε στου Καρακάλου ο μάγκηπας έριξε πάνω στη μαγιά καυτό νερό. Κάηκε η μαγιά και δεν φούσκωνε το ψωμί. Το είπε στον ηγούμενο. Εκείνος πήρε το σταυρό το μεγάλο με το τίμιο ξύλο, έβαλε το πετραχύλι του, διάβασε ευχή, το σταύρωσε και σιγά σιγά σηκώθηκε η ζήμη. Στου Καρακάλου παλαιά ήταν ένας μεγαλόψχημος που τις νύχτες ανέβαινε στον πύργο και έκανε κρυφά άσκηση χωρίς να το γνωρίζει ο ηγούμενος. Έβαζε πέτρες στο κεφάλι του και στην πλάτη του. Έλεγε ότι έτσι έκαναν οι παλαιοί πατέρες και αυτός αγωνιζόταν να τους μοιάσει. Όταν το έμαθαν οι πατέρες, τον παρακαλούσε να κατέβει, αλλά αυτός δεν έκανε υπακοή. Ακόμη και τις νύχτες, με κρύο και παγετούς, αυτός ανέβαινε στον πύργο. Ύστερα τα παράτησε όλα. Βγήκε στον κόσμο και παντρεύτηκε. Η χωρίς ευλογία άσκηση που τον οδήγησε. Ο ηγούμενος Κοδράτος, ο Καρακαλινός, δεν κοιμόταν στο κρεβάτι του, αλλά σε μία ψάθα στρωμένη κάτω. Γύριζε τις νύχτες στο μοναστήρι χωρίς παπούτσια και έβλεπε ποιος είναι στο κελί του και προσεύχεται, ποιοι μιλάνε και διόρθωνε τους παρεκτρεπωμένους. Ο Γεροησύχιος, από την Σταυρονικητιανή καλύβη του προφήτου Ηλιού, όταν ήταν νέο καλογέρι πήγαινε από την Λαύρα και εξομολογείται ως τον Παπακοδράτο, τον ηγούμενο του Καρακάλου. Όση ώρα διαρκούσε η εξομολόγηση δεν σταματούσαν να τρέχουν τα δάκρυα από τα μάτια του πνευματικού. Έτσι ο εξομολογούμενος ερχόταν και αυτός σε συναίσθηση και μετάνοια. Ο Διακοκορνήλιος ο Γρηγοριάτης της Αγίας Αναστασίας έγινε διάκος και της Αγίας Αναστασίας εκοιμήθη, την οποία είδε με τα ίδια του τα μάτια πριν κοιμηθεί. Κάποια μέρα είχε ρωτήσει τον ηγούμενο «Γέροντα, πού είναι ο γέρος Ζαχαρίας?» Κάποιος προϊστάμενος «Ξεκουράζεται στο κελί του», απάντησε ο ηγούμενος. «Εγώ τον βλέπω και πηγαίνει επάνω στον ουρανό». Πήγαν στο κελί του γέρος Ζαχαρία και πράγματι τον βρήκαν πεθαμένον. Ο γεροκοσμάς ο Αμπελικός έμενε και καλλιεργούσε την αμπελικιά του Παντοκράτορος. Ήταν κοντούλης. Όταν πήρε την αμπελικιά έβγαζε 30 φορτία στα φύλλα και στο τέλος έφτασε να βγάζει 470 φορτία. Έσκαβε το χώμα, παράχωνε τις κλιματσίδες από τα κλαδέματα και γίνονταν κοπριά. Στον τρίγο μαζεύονταν 62 άτομα και τριγούσαν 3 μέρες. Δούλευε πολύ και όλη την αμπελικιά την έσκαβε μόνος του. Ακόμα και τη νύχτα άναβε το φανάρι και έσκαβε. Είχε κρεμασμένο στο λαιμό του από μέσα το τριακοσάρι του. Όταν κουραζόταν, σταματούσε, το έβγαζε και έκανε κομποσκήνη. Από την καλογερική του, μοναχική κουρά, είχε 2 παντελόνια. Αυτά φορούσε σε όλη του τη ζωή. Είχαν γίνει κουρέλια. Τα έραβε μόνος του χρησιμοποιώντας σαν κλωστή σκηνή από πάνινα τσουβάλια. Επειδή ήταν άσπρωτο σκηνή, έπαιρνε καπνιά από την πυροστιά με το σάλιο του, το έβαφε μαύρο. Με αυτό το μαυρισμένο σκηνή έβαζε πολλά μπαλώματα και υποθετικώς λεγόταν παντελόνι. Ήταν πολύ ασκητικός και λιτός στο φαγητό του, παρόλο που εργαζόταν πολύ χειρονακτικά. Ο φούρναρης έδινε μπαγιάτικο ψωμί στον αμπελικό και αυτοί έτρωγαν το φρέσκο. Ποτέ δεν παραπονέθηκε γιατί δεν έδιναν και σε αυτόν φρέσκο ψωμί. Ήταν άνθρωπος ακτίμων, ελεήμων και πολύ εργατικός. Το μοναστήρι έστελνε εργάτες για να σκάψουν το αμπέλι. Αυτός τους έβαζε να φυτεύουν κλίματα και το αμπέλι το έσκαβε μόνος του. Φύτευε φασόλια, ντομάτες και πολλά άλλα κυπευτικά και τα μοίραζε ευλογία στους ασκητές της Καψάλας και στους πατέρες των Σταυρονικητιανών κελιών. Κάποτε τον τζίμπησε οχιά και το βράδυ είχε αγρυπνία στους τυπογράφους. Πήγε στην αγρυπνία. Είδε τον Γεροδημόκλητο τον γιατρό, αλλά από λεπτότητα για να μην δημιουργήσει αναστάτωση δεν είπε τίποτα.
τον είδε ο Γεροδημόκλητος να τρέμει. Τον ρώτησε τι έχει και τότε του ανέφερε ότι τον τσίμπησε η οχιά. Ο Γεροκοσμάς, υποτακτικός του Γεροαβέρκιου από το Καριώτικο Κελί των Αρχαγγέλων, ήταν ένα απλό και αγαθό γεροντάκι. Ξεκίνησε από την πατρίδα του, το Κρανίδι, και ήρθε με καΐκι στον Πειραιά. Θυμόταν τα κάστρα του Αγίου Σπυρίδωνος πεσμένα, όπως τα είχε βομβαρδίσει ο Κιουταχής, και μέχρι εκεί ήταν η προκυμαία. Είχε δει τότε τα τρένα που τα τραβούσαν τα άλογα. Ερχόμενος στο Άγιον Όρος, πήγε στον Γεροαβέρκιο, ο οποίος πολλούσε κομπολόγια, κομποσχήνια. Πήρε ένα, έβγαλε τα χρήματά του και του είπε να πάρει όσα κάνει το κομποσχήνι, γιατί αυτός δεν γνώριζε τα χρήματα. Εκείνος του είπε να μείνει μαζί του και έμεινε. Δεν βγήκε ποτέ από το Άγιον Όρος παρά μόνο μία φορά. Αρρώστησε ο γέροντάς του από πνευμονία και του είπα να πίνει γάλα. Πήγε 8 ώρες με τα πόδια, πήρε γάλα από τους ποιμένες και μέχρι να το φέρει άλλες 8 ώρες το γάλα είχε ξυνήσει. Έτσι δεν το ήπιε ο γέροντάς του και στενοχωρήθηκε. Γράμματα δεν ήξερε, αλλά τις ώρες τις ήξερε απ' έξω. Είχε καθαρό νου και ακούγοντάς τις έμαθε απ' έξω. Ήταν σε όλα τύπος υπακοής. Ο Γεροκοσμάς, ο Κερκυραίος, από το κελί του Αγίου Σπυρίδωνος ήρθε στο Άγιον Όρος το 1937 και ποτέ του δεν ξαναβγήκε στον κόσμο. Η μητέρα του είχε επιθυμία να τον δει. Δέχτηκε να έρθει με το καράβι και αυτός να πάει με τη βάρκα. Της είπε «Να μάνα, δες με, είμαι καλά, μη στεναχωριέσαι. Καλή αντάμωση στην άλλη ζωή». Και έφυγε. Στο γύρας του έπαθε γαστροαλλαγίες και του είπα να βγει έξω να πάει στο νοσοκομείο, αλλά δεν θέλησε. «Ό,τι θέλει η Παναγία ας γίνει», είπε, και εκοιμήθη. Ο Γεροκονστάντιος, ο Αγιοπαυλίτης, πριν γίνει μοναχός ήταν στρατιώτης και έλαβε μέρος στην μάχη του Κυλκής. Βρέθηκε κυκλωμένος από τους εχθρούς. Μπροστά στον κίνδυνο επικαλέστηκε την Παναγία να τον σώσει με την υπόσχεση να γίνει καλόγερος. Σαν να τυφλώθηκαν. Δεν τον είδαν. Γλίτωσε και όταν απολύθηκε και πήγε στο σπίτι του στην Κεφαλονιά, είπε στη μητέρα του για το τάμα. Εκείνη ήταν ευλαβής και τον παρότρινε να μην αναβάλει να εκπληρώσει το τάμα. Τότε όμως εκοιμήθη ο αδελφός του και έμειναν ορφανά τα παιδιά του. Ανέλαβε την προστασία τους ο λαϊκός τότε Κυριάκος και όταν ενηλικιώθηκαν έγινε μοναχός. Ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και είχε σε μεγάλη ευλάβεια την Παναγία. Αγωνιζόταν με ζήλο, πρόκοψε και έφτασε σε μέτρα απαθίας. Κρίνοντας από τον εαυτό του έλεγε «Όποιος βλέπει στις εφημερίδες φωτογραφίες γυναικών και σκανδαλίζεται, είναι τέλεια πόρνος». Του φαινόταν παράξενο πως μερικοί διαβάζουν εφημερίδα και σκανδαλίζονται. Για να κατανοήσει όμως ότι αυτό είναι δώρο Θεού, επέτρεψε ο Θεός μια φορά να πειραστεί καθύπνον και ξύπνησε τρομαγμένος. Από τότε έγινε πιο ταπεινός. Έλεγε ότι την απάθεια την απέκτησε από την υπακοή. Είχε μεγάλη ξενιτεία. Ποτέ στην ζωή του δεν πήγε στου Διονυσίου να προσκυνήσει, παρόλο που οι πατέρες ανταλλάσσουν επισκέψεις γιατί έχουν στενές σχέσεις στα δύο μοναστήρια. Τον ρωτούσαν «Καλά, δεν θα πας ποτέ να προσκυνήσεις τον Τίμιο Πρόδρομο? Μα και εδώ δεν έχουμε πρόδρομο», απαντούσε. Έκανε 7 χρόνια κοναξή στις Χαριές. Στον Ιβύρον δεν πήγε ποτέ να προσκυνήσει την Παναγία Πορταΐτισσα, αν και είχε πολύ ευλάβεια στην Παναγία. Όσες φορές ανέφερε το όνομα της Παναγίας, συγκινήτο μέχρι δακρύων. Τον ρωτούσαν «Καλά δεν πήγες να προσκυνήσεις την Πορταΐτισσα?» «Αφού προσκύνησα στο Άξιον Εστί», έλεγε. Ήταν πολύ μελετηρός. Διάβαζε πολύ και ήξερε απ' έξω πολλά κείμενα. Για ένα διάστημα έμενε στο κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος. Την ημέρα έσκαβε το αμπέλι και τη νύχτα διάβαζε με τη λάμπα, αλλά τότε ήταν κατοχή. Έβαζαν ακάθαρτο πετρέλαιο και μέσα έβαζαν και αλάτι για να μην βγάζει μαυρίλες. Έτσι πονούσαν τα μάτια του και λιγόστεψε το φως του. Είπε στον ηγούμενο Σεραφείμ να τον στείλει στο γιατρό, αλλά το απάντησε
«Γιατρός εδώ είναι η Παναγία. Πήγαινε να κάνεις κομποσχήνη». Έκανε πολύ προσευχή κλαίγοντας και παρακαλώντας την Παναγία να μην τυφλωθεί. Οπότε μια νύχτα βλέπει στον ύπνο του ότι βρισκόταν σε ένα μέρος στην πατρίδα του που λέγεται Αρχάγγελος και συνάντησε μια γυναίκα ηλικιωμένη με ένα κοριτσάκι στην αγκαλιά της. Ήταν η Αγία Άννα και είχε την Παναγία στην αγκαλιά της. Λέει η Παναγία: «Μαμά, γιατί κλαίει αυτό το γεροντάκι? Κλαίει γιατί κοντεύει να χάσει το φως του. Αλλά πάρε αυτό το μπουκαλάκι και βάλε τους σταγόνες στα μάτια του». Και μόλις το έβαλε τις σταγόνες, ξύπνησε και όλος παραδόξως έβλεπε καλά μέχρι την ηλικία των 95 ετών που εκοιμήθη. Άλλη φορά, όταν έμενε στο κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος, τελείωσε το λάδι και ζήτησε από τον δοχιάρη, αλλά εκείνος δεν του έδωσε. Πήγε ο γερο Κωνστάντιος στον Άγιο Σπυρίδωνα, προσευχήθηκε στενοχωρημένος και ο Άγιος ανέλαβε να τακτοποιήσει το θέμα. Τη νύχτα εμφανίστηκε στο δοχιάρι αγριεμένος, ενώ εκοιμάτο, και του είπε: «Γιατί δεν δίνεις λίγο λάδι στο γερο Κωνστάντιο για να μου ανάβει το καντήλι? Δεν μπορώ να το βλέπω σβηστό». Τρομαγμένος ξύπνησε και πήγε μόνος του το λάδι ζητώντας συγχώρεση από το γερο Κωνστάντιο. Στο κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος θεραπεύτηκε και ένας δαιμονισμένος καλόγερος με τη βοήθεια του Αγίου. Το δαιμόνιο φώναζε ότι τον καίει ο Άγιος Σπυρίδων και βγαίνοντας από τον καλόγερο έπεσε σε μια στέρνα το δαιμόνιο και το νερό πετάχτηκε έξω σαν να έγινε έκρηξη. Κάποτε την πρωτοχρονιά που δίνονται στους πατέρες τα διακονήματα του έδωσαν και αυτού κάποιο διακόνημα. Είπε να είναι ευλογημένο. Έπειτα από λίγο τον ξαναφώναξαν και του άλλαξαν το διακόνημα. Απάντησε πάλι ατάραχος: «Να είναι ευλογημένο». Έπειτα χρειάστηκε πάλι να του αλλάξουν το διακόνημα και αυτό έγινε 7 φορές σε ένα χρόνο. Οι προϊστάμενοι τον θαύμαζαν για την υπακοή του. Τον ρώτησαν τι σκεφτόταν και απάντησε: «Είπα στο διάβολο, βρε διάβολε, θες να με σκάσεις, θα σε σκάσω εγώ». Είχε το τυπικό της αλουσίας. Οι κουβέρτες του είχαν πιάσει λίγδα. Κάποτε παρεξηγήθηκε με κάποιον αδελφό. Ξεκίνησε θυμωμένος να τον βρει έξω στο κάθισμα που έμενε. Στον δρόμο σκέφτηκε: «Στο περιβόλι της Παναγίας είμαι, τι πάω να κάνω? Παναγία μου, συγχώρεσέ με». Έκλαψε και γύρισε πίσω. Όταν εκοιμήθη ο γερο Κωνστάντιος, πλήρης ημερών και αρετών, ευωδίασε το λείψανό του. Γέμισε το κελί του με ευωδία που την αισθάνθηκαν οι πατέρες. Ο γερο Κωνστάντιος, ο Καριώτης, από το κουτλουμουσιανό κελί των Αρχαγγέλων, όταν έμαθε ότι κάποιος μοναχός έφυγε από τη συνοδεία του και πήγε σ' άλλο κελί, είπε βαθιστόχαστα: «Ιωκά, όπου και να πάει έχει 1280 γραμμάρια, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω», ενώντας προφανώς ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει μόνο με το να αλλάξει κελί. Παλαιότερα έζησε ένας λαϊκός ασκητής ονόματι Αντώνης στην περιοχή του Κωνσταμονίτου, ο οποίος υποκρινόταν των διαχριστών σαλών. Αφού εκοιμήθηκε του έκαναν την ανακομιδή, τα οστά του ευωδίαζαν. Άλλος λαϊκός ονόματι Αντώνης Ντόκος έμενε στο βουνό μόνος του και εργαζόταν ως ξυλοκόπος. Νύστευε πολύ και επειδή ήταν πολύ απλός δεν ήξερε πότε είναι το Πάσχα. Κάποτε κατέβηκε στις Καριές και βρήκε τους πατέρες να γυρίζουν από την λιτανία του Άξιο Νεστή. Ρώτησε πότε είναι Πασχαλιά, του είπαν ότι πέρασε το Πάσχα, αλλά αυτός δεν πίστηκε και συνέχισε να νηστεύει. Όταν εκοιμήθη, τον βρήκαν μετά από 15 με 20 μέρες χωρίς να έχει αλλοιωθεί καθόλου η μορφή του και χωρίς να έχει δυσοσμία. Ήταν ένας λαϊκός από την Κρήτη ονόματι Μπαρμπαγιώργος Δρακάκης που ζούσε παλαιά στις Καριές. Ήταν μεγάλος νηστευτής. Ούτε καλόγεροι δεν νηστεύαν σαν αυτόν. Όταν κατέβαινε ο εκκλησιαστικός να σημάνει στο πρωτάτο, στις 3 τη νύχτα τον έβρισκε πάντα εκεί να τραβά κομποσχήνη. Δεν έχανε ακολουθία. Όταν εκοιμήθη, το πρόσωπό του είχε οσιακή έκφραση.
Ένας ενάρετος λαϊκός, ο Παναγιώτης Καραμπές, που έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στο Άγιον Όρος, έλεγε: «Γνώρισα γεροντάκια που όταν σου μιλούσαν έκλαιγες. Το στόμα τους έσταζε μέλι». Ζούσε στα Καψοκαλύβια κάποιος λαϊκός ονόματι Κώστας, που είχε αδελφό μοναχό στην ίδια σκήτη και ο ίδιος έκανε τον σαλό. Κυκλοφορούσε ανυπόδητος με τα ίδια παλαιά ρούχα. Γύριζε στα καλύβια της σκήτης και ζητούσε ένα πιάτο φαγητό. Δεν έμενε σε σπίτι αλλά κοιμόταν έξω στην ύπαιθρο. Τον χειμώνα άναβε φωτιά σε ένα βράχο, ζεσθενόταν ο βράχος και μετά εκεί πάνω κοιμόταν. Την παραμονή της κοιμήσεώς του πήγε με το τενεκεδάκι του στον γέρο Γαβρίλ να πάρει φαγητό. Εκείνος του έβαζε περισσότερο. Ο Κώστας του είπε: «Μόνο για σήμερα, αύριο δεν θα χρειαστεί». Την επομένη τον βρήκε ο Γερομεθόδιος από τον Άγιο Νείλο και κοιμημένο πάνω στο μονοπάτι. Στο αγιοπαυλίτικο κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος έμενε ένα γεροντάκι λαϊκό σε 90 ετών και διηγήθηκε το εξής: «Στον πόλεμο του 40 ήμουν καπετάνιο σε πολεμικό πλοίο και ήμασταν ανοιχτά της Κέρκυρας. Μας είχαν τελειώσει τα πολεμοφόδια, ήμασταν δηλαδή χωρίς άμυνα. Μας επιτέθηκαν τότε 2-3 γερμανικά στούκας και μη έχοντας άλλη ελπίδα επικαλέστηκα τον Θεό να μας βοηθήσει. Είδα τότε στην πλώρη του πλοίου κάποιον με αρχιερατική στολή και τη μαγκουρίτσα του και έδιωχνε τις βόμβες με τη μαγκούρα του δεξιά-αριστερά. Ενώ έριχναν πολύ ώρα μέτρητες βόμβες, δεν μπορούσαν να βρουν στόχο. Τότε κατάλαβα ότι ήταν ο Άγιος Σπυρίδων από την Κέρκυρα που μας βοήθησε και δόξαζα τον Θεό και τον Άγιο». Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.